Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Έχουμε τις συναρτήσεις, όπου μία συνάρτηση και στην αρόπος και σε όλες τις υπόλοιπες προγραμματισμού, είναι ένα σύνολο εντολών που εκτελούνται για να κάνουν μία συγκεκριμένη λειτουργία. Η άρα έχει μεγάλο αριθμό ενσωματωμένων συναρτήσεων, αυτό είναι και το κύριο πλονέκτημά έχει πολλές συναρτήσεις με στατιστικά πακέτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ εύκολα και να κάνουμε ανάλυση δεδομένων. Ο προγραμματιστής όμως μπορεί να δημιουργήσει και τις δικές του συναρτήσεις και αν χρησιμοποιήσει. Πώς το κάνει αυτό? Πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα όνομα μια συνάρτηση, function name, το οποίο είναι αυτό που θα χρησιμοποιούμε όταν την καλούμε. Στη συνέχεια δηλώνουμε τα arguments, τα ορίσματα δηλαδή, που χαρακτηρίζονται που χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές εισόδου σε μία συνάρτηση και κάθε φορά που καλούμε τη συνάρτηση χρησιμοποιούμε το όνομά της και τα ορίσματα που δέχεται. Για παράδειγμα, αν έχω μία συνάρτηση η οποία αθρίζει δύο αριθμούς θα χρησιμοποιήσω το όνομά της έστω ότι είναι 3,5 είναι τα δύο ορίσματα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει η συνάρτηση για να αθρίσει τους δύο ακέραιους αριθμούς ως function body είναι το κύριο της σώμα της συνάρτησης. Είναι η περιοχή όπου εκτελούνται οι εντολές της συνάρτησης. Οπότε κάθε φορά που καλείται η συνάρτηση με το όνομα και τα arguments, τότε εκτελείται το block εντολών της συνάρτησης. Και κάθε συνάρτηση θα πρέπει να έχει ένα return value, δηλαδή θα πρέπει να επιστρέφει μία τιμή στο κύριος πρόγραμμα, α, εκτός και αν οριστεί ότι δεν θα έχει, δεν θα επιστρέφει κάτι στο πρόγραμμα. Οπότε για να συνεχίσουμε και με ένα παράδειγμα στην R, όπου θα δημιουργήσουμε μια συνάρτηση με ορίσματα, αρχικά διαγράφουμε τα πάντα από την κονσόλα, σε περίπτωση που έχετε από τα προηγούμενα που είδαμε, πατάτε εδώ Clear Console ή Ctrl και L και διαγράφονται όλα. Αντίστοιχα από εδώ μπορείτε να διαγράψετε τις μεταβλητές, εδώ βλέπετε το εικονίδιο που κάνει clear objects from the workspace. I want to remove all objects from the environment. Και θα δημιουργήσουμε ένα νέο R script. Οπότε είτε πατάτε εδώ πέρα και νέο R script, είτε Ctrl Shift και Πάμε τώρα να δημιουργήσουμε μια νέα συνάρτηση. Θα δημιουργήσουμε μια συνάρτηση που θα θρίζει τα ορίσματά της. Που αθρίζει τρεις ακέραιους αριθμούς. Άρα λοιπόν θα την ονομάσω MySum και βλέπετε το όνομα της συνάρτησης είναι MySum. Λέω ότι είναι συνάρτηση χρησιμοποιώντας τη δεσμευμένη λέξη function και θα έχω τρία ορίσματα A, B και C. Ανοίγω τώρα το άγκιστρο και εδώ μέσα στα άγκιστρα ουσιαστικά έχω το block εντολών. Έχω το function body που είδαμε προηγουμένω. Εδώ λοιπόν θα γράψω ότι θέλω να χρησιμοποιήσω μια νέα μεταβλητή, την ονομάζω result, η οποία θα είναι το άθροισμα των τριών μεταβλητών. Και στη συνέχεια θέλω να τυπώνεται αυτό το άθροισμα, αλλά δεν θα επιστρέφει κάτι. Στην μου, θα μου τυπώσει το result. Αν τώρα εγώ τρέξω αυτή τη συνάρτηση, έτσι βλέπετε αν την τρέξω, επιλέγω αυτά που θέλω και πατήσω Run, βλέπετε εδώ δεξιά, μου λέει ότι πλέον στη μνήμη έχω μια συνάρτηση που το ονομάζει MySum, εδώ σας λέει ότι είναι μια συνάρτηση που δέχεται τρία ορίσματα, και εδώ αν κάνετε κλικ θα σας εμφανίσει στην κονσόλα το block and all, δηλαδή σε βρίσκεται ένα μεγάλο πρόγραμμα και δεν θυμόσαστε τι κάνει αυτή η συνάρτηση και δεν θέλετε να τη βρείτε μέσα στον κώδικά σας, μπορείτε να πατήσετε εδώ, σας τρέχει την εντολή View My Sum και σας ανοίγει, βλέπετε σε μία νέα καρτέλα, την συνάρτησή σας, τις, την, την, ε, το, τα arguments και το faction body της συνάρτησή σας. Το κλείνω προς το παρόν, επιστρέφουμε εδώ στον κώδικα του προγράμματος μας και εδώ μπορείτε είτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το όνομα της συνάρτησης και να βάλετε μέσα τρία ορίσματα, 10, 20, 30 για παράδειγμα και να τρέξετε αυτή την εντολή μόνη τη. Βλέπετε το αποτέλεσμα είναι 60, είτε θα μπορούσατε και από εδώ, από το Console, να πείτε MySum 10,20,30. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πιο χρήσιμο είναι αντί να πατάτε Print να χρησιμοποιείτε το Return. Ποια διαφορά η διαφορά είναι ότι θα τρέξει τον μπλοκ εντολών και θα σε επιστρέψει το αποτέλεσμα. Αν λοιπόν την ξανατρέξω αυτή τη MySum, θα αλλάξει η συνάρτηση MySum και αν πλέον την τρέξω με αυτόν τον τρόπο 10-20-30, Βλέπω ότι μου επιστρέφει το 60. Η διαφορά είναι ότι εδώ μπορώ να του πω πλέον ότι θέλω να προσθέσεις 100 συν αυτό που θα σου επιστρέψει η MySum με τα ορίσματα 10, 20, 30. Άρα αν το τρέξω, θα δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι 160. Οπόμενο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να δημιουργήσω μια συνάρτηση και να την καλέσω πολλές φορές μέσα στο πρόγραμμά μου. Να δούμε και ένα ακόμα παράδειγμα. Δημιουργώ ένα νέο script. New R script. Θα δημιουργήσω τώρα μια συνάρτηση όπου θα τυπώνει το, α, το τετράγωνο του αριθμού που θα δώσω ως όρισμα σε ακολουθία. Δηλαδή, αν του δώσω για παράδειγμα τον αριθμό 10, θα θέλω να μου τυπώσει 1 στο τετράγωνο, συν, 1 στο τετράγωνο συγγνώμη, 2 στο τετράγωνο, 3 στο τετράγωνο, 4 στο τετράγωνο, 5 στο τετράγωνο κτλ. κτλ. Οπότε θα δημιουργήσω μία συνάρτηση, θα την ονομάσω ακολουθία. Θα πω στην άρωτη αυτό είναι συνάρτηση, γράφω function, προσοχή και ότι θα έχω μόνο ένα όρισμα, το ονομάζω A. Στη συνέχεια λέω με δομή επανάληψη ότι θέλω να χρησιμοποιήσω μία for με έναν μετρητή i που θα ξεκινάει από το 1 και θα τελειώνει στο a που θα είναι το όρισμα της συνάρτησης και στη συνέχεια θέλω να χρησιμοποιήσω μία νέα μεταβλητή b που θα μου υπολογίζει το τετράγωνο του i και θα τυπώνω το B. Οπότε, αν πλέον τρέξω αυτή τη συναρτήση, βλέπετε ότι πλέον έχει στη μνήμη δύο συναρτήσεις. Έχει την προηγούμενη, γιατί δεν έκανα clear, οπότε παραμένει στη μνήμη, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω όποτε θέλω. Και, και να γράψω στην κονσόλα, για παράδειγμα, ακολουθία 10. Οπότε βλέπετε ότι μου επιστρέφει το τετράγωνο των αριθμών από το 1 έως το 10. Δηλαδή 1 στο τετράγωνο, 2 στο τετράγωνο, 3 στο τετράγωνο, 4 στο τετράγωνο που κάνει 16, 5 στο τετράγωνο που κάνει 25 και τα λοιπά μέχρι να φτάσει στο 10 στο τετράγωνο που κάνει 100. Θα μπορούσα να πω ότι εδώ θέλω να μου επιστρέψει το άθροισμα των αυτών των αριθμών που θα δώσω Δηλαδή, αν δώσω για παράδειγμα το 10, να θέλω να μου αθρήσει 1 συν 4, συν 9, συν 16, συν 25, μέχρι και το συν 100. Τι αλλαγή θα έκανα, Αντί για έναν μετρητή i που θα υπολόγιζα το τετράγωνο του i, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα α, να βάλω b ότι θα ξεκινάει από το 0, και στη συνέχεια να λέω b b συνάει στο τετράγωνο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα ουσιαστικά το B γίνεται να και θέλω αφού ολοκληρωθεί η επανάληψη να μου κάνει return το B. Οπότε αν πλέον το τρέξω πολύ ωραία και ξαναδοκιμάσω να τρέξω τη συνάρτησή μου με όρισμα 10 θα μου αθρήσει όλους τους προηγούμενους αριθμούς και θα μου πει ότι το αποτέλεσμα είναι 3, θα μπορούσα εδώ θα μπορούσα εδώ, να πω ότι θέλω πριν μου επιστρέψει το B να μου κάνεις να μου χρησιμοποιήσω και τη συνάρτηση MySum με τους αριθμούς A, B, 5 για παράδειγμα. Οπότε ουσιαστικά θα μου επιστρέψει το άθροισμα του ορίσματος 10 συν 385 συν 5. Δηλαδή θα πρέπει να δω το 400 σαν αποτέλεσμα με όρισμα το 10. Αν δηλαδή βάλω ακολουθία, οπ, λάθος, αν βάλω ακολουθία 10, Δεν βλέπω 400 γιατί πιο λάθος έκανα. Το λάθος μου είναι ότι εδώ το υπολογίζω on the fly, αλλά δεν το που πουθενά. Επιμένως, αν γράψω B ίσον B συγγνώμη, γράψω B ίσον my sum του A, του B και του 5 επαναλαμβάνω το A ήταν 10 το B 385 και το, ο τρίτος αριθμός είναι το 5 θα περιμένω τώρα το αποτέλεσμα του ακολουθία 10 να είναι 400. Πάρα πολύ σωστά. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, ήθελα να σα δείξω πώ μπορώ σε μία συνάρτηση, μέσα στον μπλοκ εντολών τη συνάρτηση, να χρησιμοποιώ μία άλλη συνάρτηση που έχω δημιουργήσει προηγουμένω μέσα στο πρόγραμμά μου ή υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μέσα στη μνήμη τη ΣΑΡ.